Ένα θερμό καλώς όρισμα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος και δίπλα μου βρίσκεται ο Γιώργος Ναναϊλάκης. Πραγματικά μπορώ να πω ότι η ατμόσφαιρα σήμερα στο γήπεδο είναι εκρηκτική. Και όπως βλέπω τους παίκτες και των δύο ομάδων, είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Τώρα το αρχικό σχήμα των δύο ομάδων. Πάσα προς τα έξω. Ράτς. Κάνει τη μακρινή παλιά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Βαλενσιάγα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σημαδέψουν προς το τέρμα. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Η Τουράσπε κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Ανοίγει κι άλλο το παιχνίδι της ομάδας του. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους παίκτες του. Τη στέλνει μακριά.
αυτή κάθε την παλιά. Αυτή που είμαστε λίγο ανορθόδοξη, αλλά πάλι καλά που δεν το φάγε. Δύσκολη παλιά. Δεν του βγήκε. Μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουν να διώξουν. Μάλλον ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη του εδώ. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Μικέλ Σαν Χωσέ. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Παραχωρεί το φάουλ εδώ. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Αυτή τη φορά είναι σε θέση του σέντρα. Προχωράει μόνος του. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Τα χρονικά περιθώρια αρχίζουν και στενεύουν. Έχουν ακόμα 45 λεπτά στη διάθεσή τους για να αποδείξουν ότι αξίζουν κάτι παραπάνω. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός ταραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ. Η κουράσπε. Ντε Μάρκος. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Την περνάει ανάμεσά τους. Κινείται προς την επίθεση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Οπότε φαίνεται θα πραγματοποιηθεί μια αλλαγή τώρα, καθώς ο παίκτης περιμένει υπομονετικά να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Μακρινή παλιά. Ντε Μάρκος. Ζητεί κάθε την παλιά. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα. Μια αλλαγή είναι στα σκαριά, όπως μπορώ να διακρίνω. Εκεί, κοντά στην πλάγια γραμμή.
βαθιά παλιά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Συμφωνώ, Χρήστο. Υπάρχει δραστηριότητα εκεί στην πλάγια γραμμή, σαν να ετοιμάζεται να γίνει κάποια αλλαγή. Πίσω στον goalkeeper του. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Σεντράρει. Και τελικά δεν είναι κανένας εκεί. Εντάξει. Έχουμε δει και καλύτερες σέντρες από αυτήν. Ήθελε περισσότερη υπομονή εδώ. Δεν έπρεπε να βιαστεί. Την περνάει ανάμεσά τους. Και ψηλή παλιά. Ντε Μάρκος παίρνει ωραία πάσα από τον συμπέκτη. Και τώρα ο προπονητής ρίχνει στο παιχνίδι το τελευταίο του χαρτί. Σε ποιο λεπτό πήγε και σκόραρε ο Αθεόφοβος. Με αυτό το γκολ βέβαια μάλλον τελείωσαν όλα. Μπράβο του, εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ωραία σέντρα. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι απίθανος.
γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε δύσκολη κατάσταση. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Τη στέλνει μακριά. Βγαίνουν μπροστά. Σπάχιτς. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μικέλ Σαν Χωσέ, άλλο ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη του εδώ. Υπουράσπε και πέφτει ο αντίπαλος από το μαρκάρισμά του. Την περνάει ανάμεσά τους. Έχουμε τη λήξη του αγώνα. Αυτό είναι και το τέλος της διαδρομής για την ομάδα τους. Το αποτέλεσμα αυτό